Δεν επιμένω εγώ, αλλά άμα συμφωνεί και το Προεδρείο, άλλωστε εγώ θα απευθύνω ένα χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Βλέπω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και η αίθουσα σχετικά μικρή για να χωρέσει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά θα ήθελα να σας πω εισαγωγικά, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Τώρα είναι καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν να πω εισαγωγικά ότι το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν είναι ένα όψιμο ενδιαφέρον. Από πολύ νωρίς είχαμε προειδοποίηση για το σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δομή της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή η στρατηγική που υλοποιεί εδώ και 4 σχεδόν χρόνια η Τρόικα με το μνημόνιο στη χώρα μας. Η εσωτερική υποτίμηση, που για να μιλήσουμε την γλώσσα που μπορεί ο καθένας να καταλάβει, σημαίνει μείωση της ενεργού ζήτησης, σημαίνει λουκέτα στα μαγαζιά, σημαίνει ανεργία, ύφεση και καταστροφή. Και όλα αυτά σε μια οικονομία όπως η ελληνική, που στηρίζεται ως επιτοπλίστων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν ούτε μπορούν εύκολα να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Με δύο λόγια, το φάρμακο που επελέγει ήταν απόλυτα καταστροφικό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και επιδείνωσε την ίδια την ασθένεια της ελληνικής οικονομίας. Επέφερε μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που υποτίθεται ότι είχε κληθεί να θεραπεύσει. Και ξέρετε, αυτά δεν τα τονίζουμε τώρα που βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα και τις συνέπειες. Τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2010, όταν κάποιοι μας έλεγαν δεν έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε τι είναι το μνημόνιο. Τα λέγαμε όχι γιατί εμείς ήμασταν σοφότεροι, αλλά γιατί γνωρίζαμε ότι αυτή η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης, βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της νεοφιλελεύθερης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε εφαρμοστεί σε μια σειρά από χώρες με αντίστοιχα αποτελέσματα, ίσως όμως χειρότερα στη χώρα μας λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας της συγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, το ενδιαφέρον μας για σας, φίλες και φίλοι, δεν έχει χαρακτήρα ψηφοθυρικό, όπως ενδεχομένως αυτός ο χαρακτήρας που πολλές φορές σας δείχνουν άλλα κόμματα όταν έρχονται προεκλογικά με υποσχέσεις που συνήθως αποδεικνύονται απατηλές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον μας είναι ειλικρινές, είναι βαθύ, είναι θεωρητικό όπως σας εξήγησα και ουσιαστικό. Αρκετές φορές αυτά τα χρόνια, τα χρόνια του Μνημονίου, έχουμε θέσει τις ιδέες και τις προτάσεις μας σε διάλογο μαζί σας. Και αυτή είναι, αν θέλετε, μια ουσιαστική διαφορά που έχουμε εμείς με τα κόμματα που συγκροτούν σήμερα τη μνημονιακή κυβέρνηση. Εμείς επιλέγουμε τη δημόσια διαβούλευση με τις πραγματικές δυνάμεις της κοινωνίας, με την πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση επιλέγει τις κατά παραγγελία προτάσεις του ΟΣΑ, που είναι καρμπών προτάσεις,
προσανατολισμένες σε νεοφιλελεύθερες αδιέξοδες λογικές, καρμπών προτάσεις για όλες τις χώρες του πλανήτη, χωρίς να εξετάζουν τις ιδιαιτερότητες οικονομικής δομής και τις παραγωγικής βάσης από χώρα σε χώρα. Εμείς επιλέγουμε να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση επιλέγει να εφαρμόζει κατά γράμμα τις εντολές της Τρόικα. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε θέσεις για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, στο οποίο μοχλός ανάπτυξης θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση επιλέγει διαρκώς και ακούραστα να δουλεύει τις μονταζιέρες και να παραποιεί τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Απομονώνουν φράσεις, κάνουν κοπτοραπτική σε ερωτήσεις και απαντήσεις, βρίσκουν πολύ εύκολα μάλιστα και πρόθυμους στα μέσα ενημέρωσης για να αναπαράγουν ό,τι θέλουν και ό,τι τους συμφέρει, και θύματα αυτής της τακτικής έχουμε πέσει πολλές φορές οι περισσότεροι από όσους βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, ο Σταθάκης βέβαια περισσότερες φορές, αλλά όλοι μας. Φίλες και φίλοι, όμως, πίσω από αυτή την ψεύτικη εικόνα υπάρχει η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι τόσο σκληρή που δεν μπορεί εύκολα ούτε να παραποιηθεί ούτε να κρυφτεί. Πίσω από αυτή την ψεύτικη εικόνα υπάρχει η θλιβερή πραγματικότητα της ισοπαίδωσης κοινωνίας, της καταστροφής της οικονομίας. Υπάρχει η κυβερνητική και μνημονιακή φοροεπιδρομή στα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, είναι τουλάχιστον προκλητικό αυτοί που επιδίδονται σε αυτή την επιδρομή να προσπαθούν να μας πείσουν ότι ταυτόχρονα μειώνουν τους φόρους. Είναι η αποθέωση της πολιτικής απάτης, η καταστροφή να εμφανίζονται ταυτόχρονα και ως σωτήρες. Σήμερα οι μισθωτοί, οι μικροεπαγγελματίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή στην αγριότητά της επίθεση των φορολογικών αρχών, η οποία δεν διστάζει να φτάσει με εξπρές διαδικασίες και σε κατασχέσεις και διώξεις. Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στον χώρο του παραλογισμού και της πλήρους απώλειας του ελέγχου. Μόνο να σας πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε 30 διαφορετικά φορολογικά νομοθετήματα. Έχουν δημιουργήσει ένα ακατανόητο και ανεξέλεγκτο ναρκοπέδιο για τους φορολογούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, ιδιαίτερα δε για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Οι υπάλληλοι των εφορείων σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αδυνατώντας να εφαρμόσουν μια νομοθεσία αντιφατική, δυσνόητη, άδικη τελικά, καταστρεπτική για τους φορολογούμενους των μικρομεσαίων εισοδημάτων, τους μικροϊδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και τους αυτοαπασχολούμενους. Η συνεχής αύξηση των φορολογικών βαρών και η βίαιη επιβολή μέτρων, που μάλιστα πολλά από αυτά είναι και αντίθετα στο Σύνταγμα, οδηγεί πολλούς συμπολίτες μας, πολλούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας, είτε στη φυλακή είτε στην απόγνωση. Αλλά πέραν αυτού, αποδεικνύεται και απολύτως αναποτελεσματική αυτή η πολιτική ως προς τα φορολογικά έσοδα, αλλά και καταστρεπτική, αφού, όπως είπα αρχικά, αποτελεί και μία από τις βασικές αιτίες που ανακυκλώνουν την ύφεση.
Φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε βέβαιοι πως αυτοί που επιβάλλουν τη συγκεκριμένη πολιτική και η κυβέρνηση που εκτελεί τις εντολές τους δεν έχουν ως στόχο την ίσπραξη φορολογικών εσόδων αλλά την ισοπαίδωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των μικροϊδιοκτητών, ώστε να παραδώσουν τη χώρα στα ολιγοπόλια και στους ξένους καιροσκόπους. Διότι δεν ήμασταν μονάχα εμείς αυτοί που γνωρίζαμε από το 2010, όταν φέραν το μνημόνιο, που θα οδηγήσει τη χώρα και την οικονομία αυτή η πολιτική. Ήξεραν και αυτοί που σχεδίασαν και επέβαλαν αυτή την πολιτική που θα οδηγήσει. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Τρόικα, τράπεζες, κυβέρνηση, λογή σταυροφόρη του μνημονίου, από τα τηλεπαράθυρα, τηλεεισαγγελείς, που μας παρουσίαζαν ως μονόδρομο αυτή την πολιτική, ως σωτηρία αυτή την πολιτική, δεν δικαιούνται σήμερα να μιλούν για λάθος συνταγή, για λάθος πολλαπλασιαστές, για λάθος τον υπολογισμό της ύφεσης. Διότι δεν ήταν λάθος. Ήταν προμελετημένο το έγκλημα σε βάρος της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διότι ήξεραν και πάρα πολύ καλά μάλιστα τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είχαν τάσεις εσωστρέφειας, μπορεί να ήταν, όπως λένε κάποιοι, οικογενειακού χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό, όμως ήξεραν πολύ καλά ότι αποτελούσαν την τεράστια πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Απασχολούσαν πριν ξεσπάσει η κρίση περί τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Και με την λιτότητα, τις δραματικές μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, με τον περιορισμό της κατανάλωσης, πέτυχαν και να διαλύσουν την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσουν στρατιές ανέργων και να ενισχύσουν τα ολιγοπόλια και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα στη χώρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαντακώθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες και οι διοικήσεις των τραπεζών. Η ασυδοσία των αγορών διέλυσε όλα τα εργαλεία εποπτείας, ελέγχου και ρύθμισης. Η δε περίφημη ανακεφαλαιοποίηση που μας την πλάσαραν ως ένα ακόμα επίτευγμα που θα οδηγούσε στην ανάκαμψη δεν έδωσε τίποτα στην πραγματική οικονομία. Άλλωστε εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα ότι τα δάνεια σε αυτή τη χώρα μπορεί ακόμα και τώρα να είναι σχετικά εύκολα για φύλλα προσκύμενους τηλεοπτικούς σταθμούς και μεγάλα συμφέροντα, αλλά απολύτως αδύνατα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη. Φίλες και φίλοι, την περασμένη χρονιά, αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και παρά το γεγονός ότι είχαμε παρουσιάσει ένα συγκροτημένο κορμό θέσεων και προτάσεων προεκλογικά, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να τις θέσουμε σε διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την οικονομία. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το πολιτικό σύστημα, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αντιμετώπιση της φτώχειας, το φορολογικό σύστημα, τις εργασιακές σχέσεις. Θα ήθελα λοιπόν εισαγωγικά να περιοριστώ μόνο σε τρεις άξονες αυτής της δέσμης προτάσεων που έχουμε καταθέσει, διότι πιστεύουμε ότι αυτοί οι τρεις άξονες είναι σημαντικοί, μπορεί να θέσουν και τους άξονες δηλαδή της συζήτησης που θα ακολουθήσει στη σημερινή ημερίδα και αφορούν ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα. Ο πρώτος άξονας, θα τα πω επιγραμματικά,
αφορά αυτό που εμείς ονομάζουμε νέα συσάχθεια. Την αναγκαία δηλαδή ανακούφιση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χρέη. Η μερική δηλαδή διαγραφή ιδιωτικών χρεών από τις τράπεζες ως αναγκαία διαδικασία για την εξυγίανση και του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Μάλιστα καταθέσει και σχετική πρόταση νόμου εδώ και 1,5 χρόνο στη Βουλή. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάγκη σήμερα να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη κρίση, την ανθρωπιστική που έχουμε μπροστά μας και άρα αφορά την διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τουλάχιστον για όλους και όλες ανεξάρτητα από το αν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις φορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Και ξέρετε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τα στοιχεία που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ είχε δώσει στη δημοσιότητα για 3 εκατομμύρια πολίτες που δεν βρίσκονται εντός ασφαλιστικού, που βρίσκονται εκτός ασφαλιστικού συστήματος, τότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρόκειται για μια βραδιφλεγή υγειονομική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί βεβαίως όχι όλοι, αλλά πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας από αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μας κατατάσσει ως μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμικού Κεκτημένου, μας κατατάσσει στις τρίτες χώρες. Και ο τρίτος άξονας είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για ένα δίκαιο και καθολικό φορολογικό σύστημα με την παράλληλη κατάργηση παράνομων αντισυνταγματικών και εκβιαστικών ρυθμίσεων. Στόχος μας είναι να σταματήσει η άδικη φορολόγηση και μάλιστα το πρώτο ευρώ των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, να σταματήσει η βίαιη αναδιανομή της ιδιωτικής περιουσίας και της επιχειρηματικότητας σε βάρος των πολλών, των μικρών και των αδυνάτων, να καταργηθούν οι ρυθμίσεις που οδηγούν συναδέλφους σας, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, είτε στις φυλακές, είτε στην απόγνωση, είτε στις αυτοκτονίες, διότι είναι πάρα πολλά πλέον, πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα αυτά, μπορεί να μην τα παρουσιάζουν βεβαίως στα δελτία των 8, αλλά είναι γύρω μας, είναι έξω από την πόρτα μας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, όμως, συμπυκνώνονται και στον πολιτικό στόχο που θέτουμε εν ώψη της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας. Που δεν είναι άλλος από τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Έχουμε μια κυβέρνηση που από τη μια μεριά φορολογεί με άδικο, άνισο και αυταρχικό τρόπο και από την άλλη έχουμε την αποθέωση του κεμπελισμού με συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού που έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο ότι μειώνουμε τους φόρους. Έχουμε μια κυβέρνηση που πολλαπλασιάζει τους φόρους και από την άλλη κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι αυτή που θα φέρει περισσότερους φόρους. Έχουμε από τη μια την ανυπαρξία και την αφωνία της κυβέρνησης μπροστά στις διαρκώς και πιο παράλογες απαιτήσεις της Τρόικας και από την άλλη έχουμε τις μονταζιέρες να δουλεύουν, να παραφράζουν, να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε διέξοδο και σε αυτό το δράμα, σε αυτή την κρίση, η διέξοδος δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Έρχεται η ώρα να καταγραφούν οι πραγματικοί συσχετισμοί και να οδηγηθεί η χώρα σε διέξοδο με πολιτική λύση. Έρχεται η ώρα να πούμε ως εδώ
με αυτή την κυβέρνηση της υποκρισίας και της καταστροφής. Διότι η κοινωνία πρέπει να κρατηθεί όρθια. Για μας η μεγάλη ανατροπή στις ευρωεκλογές της 25ης του Μάη δεν είναι μια πολιτική φιλοδοξία, είναι όρος εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης. Η κοινωνία πρέπει να κρατηθεί όρθια και πρέπει να υψωθεί μια ασπίδα προστασίας στον κόσμο της εργασίας που βλέπει να καταραίουν τα πάντα. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη από χαράτσια, ΔΕΗ, φόρο εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας, φόρο προστέμενης αξίας, παλαιότερα χρέη, έκτακτες εισφορές, να ανασάνουν, να επιβιώσουν. Θέτουμε λοιπόν προς διαβούλευση και την πρότασή μας για την συνολική ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι αναφορολογία, αλλά σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, παραδείγματος χάρη ένα τρίμηνο, όταν προστίθενται και νέες οφειλές. Καταθέτουμε προς διάλογο την πρόταση για τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ φορολογικού ελέγχου και έμεσου αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος, ειδικά για πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους μέχρι ένα όριο. Και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ώστε να δοθεί λύση άμεσα για την προστασία των εισοδημάτων από κατασχέσεις λόγω χρεών και τη δυνατότητα συμψηφισμού κυκλοφορίας χρεών προς το δημόσιο και επιστροφή φόρου. Όλα αυτά τα θέτουμε σε συζήτηση και διαβούλευση μαζί σας. Με αυτές τις προτάσεις μας όμως θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας και να εγγενιάσουμε έναν διαρκή και γόνιμο, αλλά και σταθερό θέλουμε να είναι σταθερός, ο διάλογος με τους παραγωγικούς κοινωνικούς φορείς. Σηματοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο την πολιτική μας στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες των χαμηλών εισοδημάτων, διότι όπως είπα πιο πριν, όρος εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης είναι επίσης η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και οι επιχειρηματίες των χαμηλών εισοδημάτων να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Και με αυτή την έννοια απευθύνουμε και κάλεσμα προς τους κοινωνικούς φορείς να δουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτές τις προτάσεις. Γνώμονάς μας είναι η πραγματική ανάπτυξη για την πραγματική οικονομία και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Μάλλον δεν μπορεί κανείς να μιλάει για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά να θέσουμε ως στόχο να επαναφέρουμε την κοινωνική συνοχή. Και βεβαίως να τεθεί ένα τέρμα στη φορολογική αδικία και να εφαρμοστεί συνταγματική επιταγή για ανάλογη συνεισφορά όλων, ανάλογα με τις πραγματικές τους δυνάμεις στα φορολογικά βάρη. Κυρίες και φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να κλείσω τον χαιρετισμό μου στην ημερίδα και θα ήθελα να σας πω ότι για μας οι ιδέες, οι προτάσεις αλλά και η κριτική σας στις δικές μας απόψεις και προτάσεις και στα δικά μας πεπραγμένα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, διεκδικούμε όμως την αναγνώριση από την πλευρά σας ότι έχουμε ειλικρινή διάθεση και στόχο να αλλάξουμε τη σημερινή καταστροφική πραγματικότητα, να γυρίσουμε σελίδα και να μπορέσουμε να οραματιστούμε τη χώρα και την κοινωνία έξω από αυτή τη μνημονιακή δίνη σε ένα ξέφωτο προοπτικής ανάπτυξης, προόδου, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατίας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή και να ευχηθώ γόνιμες
επιεργασίες και καλή επιτυχία στην ημερίδα.